υπάρχει ζωή μετά από το θάνατο. Ποιες είναι οι θέσεις της φιλοσοφίας για το θέμα αυτό? Τώρα θέτεται ένα ερώτημα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο. Γι' αυτό θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνει ολόκληρη διάλεξη. Λέμε όμως πολύ απλά. Βεβαίως υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Αλλά ποια ζωή? Οι Έλληνες μας είπαν ότι ο άνθρωπος καθώς πεθαίνει εξαφανίζεται, χάνεται. Ο Όμηρος, παραδείγματος χάρη, μας λέει στη ραψοδία «Ζήτα της Ιλιάδας», θυμάμαι πρόχειρα, σε μια στιχομηθεία ανάμεσα σε δύο ήρωες, τον Αντίλοχο, το γιο του Νέστορα, και έναν το Γλάφκο, έναν Τρώα, που συναντιούνται και βρίσκονται αδερφοποιητοί. Λέει τον περίφημο στίχο «Η υπερφύλων γενεοί, τι ιδέ και ανδρών». Εμείς οι άνθρωποι δηλαδή είμαστε όμοιοι με τις γενιές των φύλων. Βλέπεις ένα φύλλο στο δέντρο, μεγαλώνει, πρασινίζει, λάμπει, λαμποκοπάει. Έρχεται το φθινόπωρο, μαραγιάζει, συρρυκνώνεται, μαραίνεται, πέφτει, το παίρνει η βροχή και η λάσπη, εξαφανίζεται. Τέτοιοι είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Σαν τις γενιές των φύλων. Καμία παρηγορία φιλοσοφικά. Το ίδιο πράγμα θα μας πει ο Πίνδαρος στον περίφημο 8ο Πυθιόνικο, αν θυμάμαι καλά, που λέει εκείνους τους δύο φοβερούς στίχους: «Επάμεροι! Εφήμεροι είμαστε. Εφήμεροι, πρόσκαιροι. Τι δε της, τι δου της, σκιά σόναρ άνθρωπος». Τι είμαστε, τι δεν είμαστε. Είμαστε στο βαθμό που δεν είμαστε, αύριο δεν θα είμαστε. Σκιάς, όναρ, όνειρο σκιάς είναι ο άνθρωπος. Ούτε καν όνειρο, ούτε καν σκιά. Όνειρο σκιάς. Ο Σοφοκλής μας μιλάει για έννοια που σας είπα, αφήνουμε τον επίκουρο που είναι εντελώς σαφής. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι υπάρχει μια ζωή μετά θάνατο, η ακόλουθη. Εκείνο που μένει όταν θα πεθάνουμε είναι η καλή μνήμη που αφήνουμε στους ανθρώπους. Είναι δηλαδή, είναι αυτό που το λέμε διαφορετικά στη φιλοσοφία, ενδοκοσμική αθανασία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι που πεθάνανε και τους ξέρουμε, τους μνημονεύουμε, τους μελετάμε, τους θαυμάζουμε. Ο Παστέρ, ο Φλέμιγκ, αναφέρω, χιλιάδες άνθρωποι που προσέφεραν, ευεργέτησαν τον άνθρωπο κτλ. Από εδώ ξεκινάει η περίφημη εκείνη, ένα λόγιο του λαού μας, που δεν το έχουμε φιλοσοφήσει, λέει. Τον Πλούτον γεμίσησαν πολύ την δόξα νουδής. Τι θα πει αυτό? Έχω ένα κλασικό παράδειγμα μπροστά μου. Έχω την κυρία Γουλανδρή, την γλυκιά μας πρώτη κυρία της Ευρώπης. Είναι ένας άνθρωπος πλούσιος, αλλά όλη τη δραστηριότητα είναι να αφήσει ένα έργο που να μείνει για να ευεργετεί τους ανθρώπους και για να μείνει και στις επόμενες γενναίες. Με αυτή την έννοια η Γκάια που μας χτίζει, Γκάια τη λέω εγώ, μιξοβάρβαρα ελληνικά, ερασμιακά. Γαία τη λέει αυτή. Αυτό το υπέροχο μέγαρο που χτίζει την Κηφισιά, που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι για τις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων θα είναι πολύ πιο χρήσιμο από το μέγαρο της μουσικής. Και παρακαλώ να μην σας σκανδαλίσω, γιατί γνωρίζω τον Λουδοβίκο Μπετόβεν και τη σονάτα, την ενάτη σονάτα για βιολί και πιάνο. Αυτή η Γκάια, τι είναι ο βαθύτερος πόθος της να ζήσει αγαθή η μνήμη της όσο γίνεται? Λέμε Καραϊσκάκης και δακρύζουμε, είπε ο κύριος διοικητής. Λέμε Μαρκομπότσαρης και δακρύζουμε, η μνήμη που μένει. Αυτό το